Έχετε το λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξεκινήσω με το βασικό ερώτημα που αφορά την δημοκρατική διαδικασία του διαλόγου. Το παραδέχει ο κύριος Υπουργός ότι είχαν ζητηθεί οι έγγραφες απόψεις μας και από μέρους του ότι έχουν σταθμιστεί, που για μας σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δύο επιστημονικές μελέτες παραδώσαμε. Σύσταση επιτροπή ζητούσαμε και μας απαντούσαν ακόμα και ο αρχηγός πριν από δύο μήνες στο συνέδριό μας ότι δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας στις υπηρεσιακές ομάδες εργασίας και στις επιτροπές. Και ότι είναι αρκετή η διαλογραφία κατάθεση απόψεων και θέσεων και η αποδός ότι ποτέ η συμμετοχή δεν αποκλείστηκε, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που θα γίνεται ένα προσχέδιο να συμμετέχετε, διότι ξεκινάμε από ένα πρόπλασμα. Αυτή ήταν η απάντηση στους συνέδρους που ρωτούσαν γιατί δεν υπογράφεται η σύσταση μιας ομάδας εργασίας. Αυτή είναι η πάγια αντίληψη της ηγεσίας και αυτή πρέπει να αλλάξουμε. Διότι με τους ερεστιχνισμούς και τις αποσπασματικές λύσεις οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση. Και πολύ σωστά έθεσε το θέμα η κυρία Χρυσοβελώνη των Ανεξάρτητων Ελλήνων όταν ζήτησε διευκρίνηση για τη δήλωση του κυρίου Υπουργού που είχε πει ότι βασίστηκαν σε μια μελέτη του ΚΕΜΕΑ. Εμείς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη και μια τέτοια μελέτη και αμφιβάλλουμε στον βαθμό που υπάρχει κάτι, αν πρόκειται και για μελέτη. Μπορεί να συντάχθηκε ένα υπηρεσιακό κείμενο με απόψεις κάποιων, αλλά αυτό δεν αποτελεί επιστημονικό κείμενο με τεκμηριωμένες θέσεις, επιχειρήματα, τα υπέρ και τα κατά της μιας ή της άλλης τροποποίησης των ισχυών. Έπειτα, ενώ ο ίδιος ο κύριος Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε ο οποίος να θεωρεί ότι γνωρίζει την εξ αποκαλύψεως αλήθεια, την ίδια ώρα επιχειρείται εγκλωβισμός με την αιμονή να ψηφιστεί αυτό το σχέδιο νόμο τόσο γρήγορα, παρασέρνοντας και εσάς τους βουλευτές σε μια απόφαση που δεν θα σημαδέψει τη ζωή μόνο των εστόλων, αλλά και εσάς των ιδίων και του συνόλου των συμπολιτών μας. Η κυρία Χρυσοβελώνη έθεσε επίσης πολύ εύστοχα το θέμα των κανονιστικών πράξεων. Μια καλή νομοθέτηση, είπε, προϋποθέτει την ύπαρξη των προεδρικών διαταγμάτων και των άλλων πράξεων που απαιτούνται για να γίνεται απολύτως κατανοητό το πνεύμα και το γράμμα του νομοθετήματος. Το είχε πει πράγματι στη συνέντευξη του ο κ. Υπουργός και μας είχε καθησυχάσει τότε. Τώρα ευνηδιαζόμαστε και αντιδρούμε. Αναγκαστήκαμε προχθές και απευθυνθήκαμε στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Σαμαρά, αλλά και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Βενιζέλο, διότι δεν κατανοούμε αυτή τη σποδή και την αιμονή να ψηφιστεί τώρα η νέα διοργάνωση της αστυνομίας όταν τα άλλα θέματα που προωθούνται, π.χ. της περιοριστικής, ήταν στη διαβούλευση από πρόπερση. Ας προχωρήσει με ό,τι θετικό υπάρχει για τις πληρωματικές διατάξεις και του Υπουργείου και ας δοθεί χρόνος για μια ουσιαστική μελέτη και συζήτηση για την αστυνομική μεταρρύθμιση. Να απαντήσω τώρα στον κύριο Πανούση, τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ. Ο κύριος Πανούσης έθεσε πολλά ζητήματα κωδικοποιημένα που αποτελούν κατ' εμάς το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ξεκάθαρο το νομοσχέδιο ώστε να δίνει κατεύθυνση και να μην συνεχίζεται αυτή η θολούρα που υπάρχει αναφορικά και με το χαρακτήρα και με την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών. Αποστρατικοποίηση δεν γίνεται. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η σύγχυση αν είμαι στρατιωτική ή αστυνομική υπάλληλη σε ένα ένοπλο σώμα η λειτουργία του οποίου διέπεται από ειδικούς νόμους. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά κάπου στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι είμαστε στρατιωτικοί υπάλληλοι. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια τάση που συχαίει το ρόλο της αστυνομίας και το ρόλο του στρατού. Τιμούμε και σοβόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά οποιαδήποτε εμπλοκή στα θέματα της εκπαίδευσής μας, όπως αναφέρεται αόριστα στο νομοσχέδιο, μας βρίσκει αντίθετους. Άλλο ο στρατός που καταστρέφει τον εχθρό, ακόμα και με ορθόδοξα μέσα, και άλλο η αστυνομία που εφαρμόζει τον νόμο συντεταγμένα και ελεγχόμενα. Ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης. Η απάντηση έρχεται στη συνέχεια των προηγουμένων. Είναι διακαής μας πόθος. Στα λόγια όλοι το θέλουν. Στην πράξη ούτε και με αυτό το νομοθέτημα κατοχυρώνεται. Δεν αναφέρει ρητά ότι η σχολεία στη φυλάκων ανήκει στην κατηγορία ΤΑΦΕΨΛΟΝ, ενώ δεν γίνεται μνήμα σε ποια κατηγορία θα απογράφεται ο αστυνομικός. Ως ΤΑΦΕΨΛΟΝ, ως ΠΕΨΛΟΝ, ως ΔΕΛΤΑΕΨΛΟΝ. Το θέμα είναι όμως ευρύτερο. Αφορά τη λειτουργία της αστυνομικής ακαδημίας, τη διάρκεια και το περιεχόμενο των σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και πολλά άλλα. Αναβάθμιση της αστυνομίας, αλλαγή στάτους όσον αφορά τους αστυνομικούς ως εργαζόμενους και τις παραστάσεις που σχηματίζει για αυτούς η κοινωνία κυρίως μέσω των ΜΜΕ. Δυστυχώς η επικοινωνική πολιτική των ηγεσιών έχει οικοδομηθεί όχι στη βάση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας που ελέγχει την εξουσία και θεωρεί την πληροφόρηση κοινωνικό αγαθό, αλλά στη βάση της εμπαρευματοποίησης των πάντων. Ασφαλής άσκηση καθηκόντων.
Εννοείται ότι η ανασφάλεια που νιώθουν οι αστυνομικοί λόγω και της αναζωπήρωσης της τρομοκρατίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι περικοπές που έχουμε υποστεί μας οδηγούν στη φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση, πολλά θύματα εν ώρα υπηρεσίας, πολύ περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και πολλές αυτοκτονίες. Ανυπηρέαστη λειτουργία της αστυνομίας, σχέσεις πολιτικής και φυσικής ηγεσίας. Είναι η πιο αμαρτωλή ιστορία. Σας θυμίζω τις ατέρμονες συζητήσεις στο παρελθόν για την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, για την ίδρυση του Αρχηγείου που τώρα καταργείται, για την αποκαμματικοποίηση της αστυνομίας κλπ. Δυστυχώς, γενιές ολόκληρες ανώτερων και ανώτερων αξιωματικών έχουν γαλουχηθεί μέσα στη μήτρα της εξάρτησης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών. Αποδιοργάνωση γίνεται και όχι μεταρρύθμιση που ζητάμε εμείς. Και για να προσδιορίσω το ζητούμενο είναι αυτό που έθιξε ο κ. Πανούσης. Πέρα δηλαδή από το όποιο οργανωτικό σχήμα να καθοριστεί ο προσανατολισμός και τα όρια της αστυνομικής εξουσίας, το αστυνομικό δίκαιο στη σύγχρονη και το αστυνομικό δίκαιο στις σύγχρονες συνθήκες. Πώς επιλέγεται η ηγεσία, πώς αξιολογείται το προσωπικό, έχουμε κάνει σχετικές προτάσεις. Δεν έχει ακουστεί καμία. Ποια είναι τα όρια της δημόσιας αστυνομικής αρχής στους τομείς της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, της τροχιάς και της τάξης, της κοινοτικής αστυνόμησης και της επιστημονικής αστυνόμησης. Χωρίς επιστημονική υποστήριξη το έγκλημα δεν καταπολεμάται. Χωρίς εκδημοκρατισμό των λειτουργιών και κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων αστυνομικών δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στην προσέγγιση των πολιτών από τη σκοπιά της κοινωνίας. Χωρίς κοινοτική και κοινωνική υποστήριξη οι σχέσεις της αστυνομίας με τους πολίτες θα εξακολουθήσουν να είναι προβληματικές. Αυτοκάθαρση. Αυτός ο όρος δεν μας εκφράζει διότι περιέχει το στοιχείο της εσωστρέφειας. Όσο καλά και αν λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια και οι εσωτερικές υποθέσεις, πάντα θα υπάρχει καχυποψία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος και εδώ, πέρα από τη δική μας συμμετοχή. Η συμμετοχή του συνηγόρου του πολίτη στο γραφείο αντιμετώπισης αυθαιρεσίας είναι θετικό βήμα. Άλλωστε, η θεσμοθέτησή του, δική μας πρόταση ήταν. Ανεξάρτητος δημοκρατικός έλεγχος, διακομματική επιτροπή, συμβούλια αντικλιματικής πολιτικής. Αυτά τα κέρια ζητήματα θα έπρεπε επίσης να προτάσσονται και να θεσμοθετούνται με το υποσυζήτητο σχέδιο νόμου. Δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Λακωνικά επισημαίνω μόνο ότι ακόμα και ο υφιστάμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος πάσχει. Το Υπουργείο απαντά σε στερεότυπες απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών για τα προβλήματά μας. Δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει μέτρηση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών, δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση. Η αντικλιματική πολιτική εξακολουθεί να είναι αποτέλεσμα ιστορικών αποφάσεων εντός του αρχηγείου, δηλαδή και όχι αποτέλεσμα ευρύτερης διεργασίας. Αν λειτουργούσε αυτό το Συμβούλιο, θα είχαν δοθεί απαντήσεις πολύ νωρίς και όχι να ζητάμε από τον Άριο Πάγο εκ των υστέρων να αποφανθεί αν και τι είναι η εγκληματική οργάνωση. Έπρεπε να σημειωθούν φόνοι συμπολιτών μας και να αφυπνιστούμε. Αμπηγός καθήκοντα. Εννοείται ότι συνεχίζεται ο αχταρμάς. Ενώ το νομοσχέδιο στοχεύει, όπως λέγεται, στην εξειδίκευση των αστυνομικών, έρχεται η δημοτική αστυνομία. Έρχεται η παράτηση εμπλοκής μας στη φύλαξη των φυλακών και στις μεταγωγές, αλλά και στη φύλαξη των φυλακών υψηλής ασφάλειας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο χαρακτήρας μας ως γενικών καθηγόντων ανακριτικοί πάλι. Ή ωστί, θα συνεχίζουν οι σχολές να βγάζουν προσωπικό ειδικών κατηγοριών ή ανακριτικούς υπαλλήλους. Τι θα γίνει με τη δικαστική αστυνομία, τι θα γίνει με το λιμνικό σώμα. Θα υπάρξει επιτέλους ξεκάθαρη πολιτική από ένα Υπουργείο που θα ασχολείται μακροπρόθεσμα με το ενιαίο δόγμα ασφάλειας. Διότι εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Αν υποθέσουμε ότι αύριο, μεθαύριο υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, αυτά που θεσμοθετούνται σήμερα θα αλλάξουν, αν ερμηνεύουμε σωστά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αξιωματικής. Ίσως τον πρώτο λόγο να τον έχει πάλι το Υπουργείο Εσωτερικών όπως συνέβη παλιότερα. Γι' αυτό επισημαίνουμε ότι απαιτείται διάλογος και διακομματική συνεννόηση. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Κατσιώτης, το έθεσε βέβαια αλλιώς το θέμα. Μας ρώτησε για τον προσανατολισμό της αστυνομίας και αν θεωρούμε ότι είναι στραμμένη στον εσωτερικό εχθρό, τον εχθρό λαό. Δυστυχώς, επί χρόνια η αστυνομία με το βάρος που κουβαλά και από το παρελθόν αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Υπερβολική συσσόρευση αστυνομικών δυνάμεων, με αφορμή συγκεντρώσεις, ακόμη και λιγομιλών ομάδων, δίνει την αίσθηση της αστυνομοκρατίας. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθεση της χρησιμοποίησης της αστυνομίας ως καταστατικού μηχανισμού στους εκδικητικούς αγώνες των άλλων εργαζομένων. Όσο για τις υπηρεσίες ασφαλείας και το έγγραφο που είδε το φως δημοσιότητας για τους μαθητές στο Κερατσίνι που ανέφερε ο κ. Σουκαλάς από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αστυνομία πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο. Εφόσον προβλέπεται αυτό, είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί και να ελέγχεται φυσικά τον αυθαιρετή. Να έχει το θάρρος να παραδέχεται τα λάθη της. Έχουμε πει ότι οι επιχειρησιακές αστοχίες πρέπει να διδάσκονται στις σχολές και όχι να κοκολώνονται ευθύνες. Εμείς γι' αυτό ακριβώς έχουμε ζητήσει να απαντηθεί το ερώτημα. Τι αστυνομία θέλουμε. Πριν από το 2008, τον πρόεδρο της ΦΟΑΣΥ ήταν ο κ. Κυριαζίδης. Για
πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φράση που έχει γίνει κλισέ πλέον και τη διαβάζουμε και σε έγκριτες εφημερίδες κάθε φορά που ξεσπά μια αστυνομική κρίση. Μετά βέβαια όλοι το λησμονούν με αποτέλεσμα να οξύνεται και να ανακυκλώνει το ίδιο πρόβλημα. Επειδή όμως εδώ διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε υπεύθυνα και σοβαρά και όχι από την πίεση του χρόνου. Και εμείς οι συνδικαλιστές, διότι δεν μπορεί να λέμε άλλα τη μια και άλλα την άλλη. Τα κόμματα της αριστεράς και το Πασόκ στήριξαν τη συνδικαλιστική μας δράση από τη δεκαετία του 80 και σήμερα αντιμετωπίζουν περιέργως ξανά διέξοδος. Αύριο το πρωί θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για να καταθέσω ως μάρτυρα στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο όπου παραπέθηκε η πρόεδρος του πρωτοβαθμίου σωματείου της Ροδόπης και ότι από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο είχε αθωωθεί παψηφί για το γνωστό θέμα της μετάλλαξης των σχολών και της μετατοπής των σχολών αστιφυλάκων σε φυλακές. Να αναφερθώ και στα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Κατριβάνου του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το πώς θα αντιμετωπίζει η αστυνομία τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες σε λήψη κοινωνικού κράτους, τους παράνομους μετανάστες, τη ρατσιστική βία και τις διαδικασίες ασύλου. Οι συνάδελφοί μου στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν με ευαισθησία και κατανόηση τα ζητήματα των αδαπών, αλλά και τους συμπολιτών μας, όπως τους ψωμανείς που ρέπουν προς την παραβατικότητα. Ενεργούν στο πλαίσιο εντολών και είναι γνωστές οι θέσεις και τα αιτήματά μας για να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτη των αδαπών και άλλων κρατουμένων. Να αντιμετωπίζονται οι χρήστες ως άρρωστα άτομα και όχι εγκληματίες κλπ. Έχουμε καταδικάσει προβλήματα ρατσιστικής βίας και έχουμε πει ζητήσει τα θέματα αυτά να αποτελούν αντικείμενο εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Να μην σας διαφεύγει όμως ότι και ο αστυνομικός αντιμετωπίζεται ρατσιστικά, με γενικεύσεις και αποξεντικούς χαρακτηρισμούς. Για τις διαδικασίες του ασύλου, η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποαστυνομικοποίηση. Είναι διακριτός ο ρόλος της αστυνομίας. Τέλος, ο κ. Λοβέρδος, πρώην υπουργός, μας ρώτησε αν είναι λειτουργική η προτινόμενη διάρρωση. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι είναι, αλλά δεν έχει παρουσιάσει ούτε μία τεχνική έκθεση που να το τεκμηριώνει. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι λειτουργική, διότι δεν παρέχει εγγυήσεις. Είναι να διαρθρώσει εντελώς με εμπειρικά κριτήρια. Το νομοσχέδιο αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τον τίτλο του. Τροποποιεί απλά και μόνο τη διοικητική δομή της ιεραρχίας, καταργώντας το αρχηγείο της αστυνομικής διευθύνσης των νομών που συνιστούν τον πυρήνα της αστυνομικής λειτουργίας. Επίσης, με το διαχωρισμό εφισταμένων κλάδων και τη σύσταση αντίστοιχων παράλληλων υπηρεσιών με μοναδικό σημείο συνάντηση των αρχηγών του σώματος, θα δημιουργήσει τρεις ανεξάρτητες αστυνομίες μέσα στην ίδια την αστυνομία, αν όχι πέντε. Κλείνοντας, θα πω αυτό που αναφέραμε και στην επιστολή μας προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Να κατανοήσετε τις ειλικρινείς μας ενστάσεις, να συμμεριστείτε την αγωνία μας και να σταθείτε αρρωγοί στην προσπάθειά μας για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση σε εύθετο χρόνο, μακριά από πειραματισμούς που έχουμε βιώσει όλοι στο πετσί μας και που δυστυχώς κάποιοι τους έχουν πληρώσει με την ίδια τους τη ζωή. Κύριε κύριοι βουλευτές, μην ψηφίσετε κάτι το οποίο εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Αυτό φυσικά το γνωρίζουν καλύτερα και κύριοι βουλευτές που έχουν υπηρετήσει και προέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριοι βουλευτές, μην επιτρέψετε τους εαυτούς σας να ψηφίσετε κάτι για την αποτελεσματικότητα το οποίο δεν είστε πεπισμένοι. Μην ψηφίζετε πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζετε τι αναστάτωση και τι επιπτώσεις έχουν στις ζωές εκατομμυρίων συνανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.